Ο Χαραλάμπος Κοστούλας, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα από τα ταλέντα και ανεχόμενους παίκτες του Ολυμπιακού. Τα πήγε αρκετά καλά, κέρδισαν και το UEFA Youth League με την ομάδα του παίζοντας στον Ολυμπιακό. Σήμερα τον έχουμε στην Νάπολη, η οποία ενδιαφέρθηκε για την περίπτωσή του και θα παίξουμε την καριέρα του για να δούμε πώς θα τα πάει. Γράψτε σχόλιο αν θέλετε να δείτε και άλλα ταλέντα από τις δικές σας ομάδες για να δείτε σε επόμενα βίντεο. Αρχικά πάμε να δούμε την ομάδα που έχει την Νάπολη. Δεν θα κάνουμε καμία μεταγραφή. Έχουμε σίγουρα καλή ομάδα. Αν και φέτος η Νάπολη δεν τα πήγε τόσο καλά. Και εδώ είναι ο Κοστούλας, 18 χρονών. Κανονικά νομίζω είναι 17. Αλλά τον έφτιαξα μόνος μου, οπότε ναι και δεν μπορούσε να τον κάνεις μικρότερο. Είναι προφανώς έτσι από την Ελλάδα. 75 overall. Είναι αρκετά καλό το overall του. Θα κάνουμε όμως κάποιους release tracker όπως ο Osimhen, γιατί δεν παίζει να μπορέσει να πάρει τη θέση του. Αναγκαστικά θα πήγε την ομάδα για να πάρει όσο περισσότερο χρόνο συμμετοχής μπορεί ο δικός μας παίχτης. Θα κάνουμε release και τον Ραφαντόρη που παίζει striker. Και αν μας αφήσει να κάνουμε και ένα τρίτο release τον Σιμεώνε. Ωραία. Δίνουμε πολλά λεφτά για τα release, αλλά εντάξει, τα έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι άλλο που μπορεί να παίξει striker και υπάρχει ρίσκο να χάσει τη θέση του. Πάμε να δούμε τη βασική εντεκάδα και πώς είναι διαμορφωμένη. Ένας από τους αγαπημένους παίκτες, νομίζω από τους περισσότερους, είναι ο Κβαρατσέλια, που είναι στους πολύ καλούς. Έχουμε αρκετές καλές αλλαγές και αυτός είναι ο Κοστούλας. Βλέπετε, έχει 79 pace, 75 shooting, 65 passing, 74 dribbling, κακό defending, λογικό. Και μέτριο physical. Δεν ξέρω άμα άξιζε κάτι παραπάνω ή λιγότερο, γράψει σχόλιο. Γιατί δεν τον ξέρω και πολύ καλά το παίκτη, δεν παρακολουθώ το Youth League ή πρωτάθλημα K18. Αυτή την ομάδα θα πάμε να δούμε την πρώτη σεζόν πώς θα τα καταφέρει να τα πάρει ο Κοστούλας. Αλλά βασικά πρώτα θα του βάλουμε ένα development plan για να έχει ακόμα πιο γρήγορα εξέλιξη. Να δούμε αυτό που το ανεβάζει overall πιο γρήγορα. 33 εβδομάδες το target player. Έχει και αστέρια 4-4. Το μόνο κακό είναι ότι το attacking work rate είναι medium, όπως το defensive. Αλλά θα φτιάξει αυτό μάλλον με την εξέλιξή του, θα ανέβει. Και το target που βάλουμε striker θα το ανεβάσει σίγουρα. Πάμε με την πρώτη σεζόν του Κοστούλα με την Νάπολη. Να δούμε πώς θα τα βγει, για να αν είχε γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί προσωπικά δεν έχει γίνει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το συμβόλαιό του, βλέπετε εδώ, είναι 12 εκατομμύρια, ίσα με πολλούς άλλους μεγάλους παίκτες. Μάλλον λόγω της ηλικίας και το overall. Πάμε στην πρώτη σεζόν. Τελικά πήρα την απόφαση να κάνω κάποιες μεταγραφές. Μία από αυτές είναι ένας πάρα πολύ καλός δεξιός back. Τον πήραμε από την Παρί και προφανώς είναι ο Χακίμι. Περιμένουμε να δούμε και έναν άλλον παίκτη αν θα έρθει ως δανεικός. Να δούμε αν θα δεχτεί. Μας έχουν τελειώσει τα χρήματα, δώσαμε ήδη πολλά. Αν και περιμένουμε ότι η Παρί θα έχει πολύ περισσότερα. Γιατί δεν κάναμε εκτός από το Χακίμι δεν κάνω κάτι άλλο σπουδαίο. Βλέπετε, περιμένουμε εδώ απάντηση από τον Έμερι για να τον πάρουμε ως δανεικό. Και αν είμαστε ακόμα στην Νάπολη, μπορεί να τον βάλουμε και βασικό σε κάποια φάση. Για στη θέση του Σέρβακ θα βάλουμε τον Γιώρο, που ήταν μια μεταγραφή που κάναμε, 17 χρονών, ίσως και το μεγαλύτερο ταλέντο στη θέση της άμυνας. Και αντί για Ντι Λορέντζο που πρέπει να έχει φτάσει στα 30, θα μπει ο Χακίμ που είναι σχεδόν το ίδιο rating και 24 ετών. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη σεζόν για να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει αυτή η ομάδα. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της πρώτης σεζόν, όμως επειδή φοβάμαι ότι μπορεί να μας διώξουν λόγω του rating που βλέπετε, πάμε να δούμε τα stats 2 μήνες πριν το τέλος της σεζόν, να σιγουρευτούμε ότι δεν θα τα χάσουμε. Όχι και τόσο άσχημη σεζόν, καταρχάς ανέβηκε 4 overall που είναι πάρα πολύ, και είναι ήδη 79 overall στα 19 του. Σιγά σιγά ίσως και από επόμενη σεζόν στα μέσα, αν μπορεί να πάρει μεταγραφή. Έβαλε 13 γκολ και 5 assists, αρκετά καλά. Τα περισσότερα ήταν προφανώς στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έβαλε και ένα γκολ στο Super Cup. Έβαλε 5 γκολ στο Τσουλού. Άρα, μάλλον τα πήγαμε καλά. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε με την Νάπολη τώρα. Τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνει η Νάπολη. Στο πρωτάθλημα, μάλλον δυσκολευόμαστε να βγούμε και Ευρώπη. Ρεαλιστικό με βάση και τη φετινή τη σεζόν. Πήραμε όμως το Super Cup. Το Coppa Italia αποκλειστήκαμε στα προημιτελικά από τη Φιωρεντίνα 1-0. Κακό αποτέλεσμα. Και πάμε να δούμε στο Τσουλού που ήμασταν. Ναι. Η Liverpool ήταν πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν σε δύσκολο γκρουπ, αλλά πήραμε τη θέση που αξίζαμε. Αλλά πήραμε τη θέση που αξίζαμε βάσει τη ομάδα και του ονόματο. Θα χάσουμε από τη City 4-2 στα πέναλτι. Ενώ στην κανονική διάρκεια βγήκε 1-1 το δεύτερο μάτς και σύνολο 3-3. Παλέψαμε, δεν τα καταφέραμε. Και ο καλύτερο μα παίκτη ήταν και ο Κοστούλα στο Τσουλού με 5 γκολ. Αυτέ είναι ομάδε που είναι στα
πρώιμη τελικά. Με το φαβόρι νομίζω να είναι η City και ίσως μετά να είναι και η Ατλέτικο. Έχει καλή ομάδα. Θα κάνουμε skip για τους άλλους δύο μήνες σε περίπτωση που δεν μας διώκουν. Βλέπετε, έχουμε λίγο ακόμα. Και αν δεν μας διώκουν, θα δούμε και τα συνολικά stats. Αλλά ναι, τώρα η rating συνεχίζει να πέφτει γιατί δεν πετύχαμε. Είχα να πάρουμε πρωτάθλημα με την Νάπολη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το τέλος της πρώτης σεζόν έφτασε, τελικά μας έδιωξαν από την Νάπολη που ήμασταν. Αλλά βλέπετε, έχουμε μπροστά μας ο Κοστούλα που έχει παραμείνει στην ομάδα. Στα 19 χρονών έχει φτάσει 83 overall και σχεδόν 100 εκατομμύρια αξία, που είναι τεράστια πρόοδος. Και το πιο δυνατό του κομμάτι είναι το shooting που πλέον είναι στο 84. Ενώ έχει αρκετά καλό stamina και balance με 83 και 90. Πάμε να δούμε τι στατιστικά έκανε με την ομάδα του στην πρώτη χρονιά. Στην πρώτη χρονιά σε 38 μάτς έβαλε 11 goal, 6 assist. Πήρε και 3 κίτρινες κάρτες, ενώ από θέμα average rating ήταν στα καλύτερα. Μια αρκετά καλή πρώτη σεζόν για την ηλικία που βρίσκεται, και με το rating του μπορεί να παίξει και σε μεγαλύτερες ομάδες. Αν και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να του κλείσουμε εμείς σε όποια ομάδα θέλουμε, αλλά θα δούμε σε ποια θα πάει μόνο του άμα φύγει. Στην Apple πρέπει να έχει τριετέ συμβόλαιο, οπότε σε δύο σεζόν λίγη. Μπορεί και να μην φύγει, θα το δούμε. Η δεύτερη σεζόν του Κοστούλα έφτασε στο τέλος της. Βλέπουμε, έχει παραμείνει προφανώς στην Apple και για τη δεύτερη σεζόν. Δεν ξέρω αν έχει ανανεώσει κιόλας. Βγήκε πέμπτη στην Apple, αυτό σημαίνει νομίζω ότι έχει Europa League. Όχι τόσο άσχημα, όμως μάλλον τώρα δεν πρέπει να έχει κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση για να αγωνιστεί. Η Νάπολη, μια και στην προηγούμενη σεζόν δεν βγήκε νομίζω ούτε εφτάδα, ή βασικά παίζει να βγει και το εφτάδα, δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορώ να δω ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί είμαστε manager στη Βερόνα, η οποία νομίζω θα υποβιβαστεί από ό,τι φαίνεται, γιατί είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις. Οι υπόλοιπες τρεις μάλλον είναι για qualification, να δούμε αν θα περάσουν. Οπότε θα ανέβουμε μάλλον κατηγορία, οπότε θα μπορούμε να τα δούμε. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να δούμε σε κάποιες διοργανώσεις τι έχει καταφέρει να κάνει ο Κοστούλας, όπως στο Coppa Italia, ο οποίος έπαιξε δύο μάτς χωρίς να κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, στο Europa League δεν ήταν. Πάμε να δούμε και στο Conference League, αλλά μάλλον ούτε εδώ θα είναι. Ναι, δεν είχε Ευρώπη, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να δούμε στο πρωτάθλημα πώς θα πήγε, αλλά μπορούμε να δούμε τι rating έφτασε, που σίγουρα θα έχει παίξει ρόλο. Ίσως με τον μπάτζ που θα έχουμε και στην επόμενη σεζόν να τον φέρω στη Βερόνα να βοηθήσει λίγο την ομάδα, μιας και πλέον έχει πάρα πολύ ψηλό rating, θα το δείτε τώρα. Έχει φτάσει στα 20,87 overall και έχει φτάσει 200 εκατομμύρια. Διπλασιάστηκε από 100,000 στα 200 μέσα σε μια σεζόν και σίγουρα είναι αναντικατάστατος για την ομάδα της Νάπολης αυτή τη στιγμή. Ίσως ο Κβαρατσέλη να το περνάει μόνο σε rating. Έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά και είναι ακόμα σε πολύ καλή ηλικία. Κάποια στατιστικά μάλλον του χρόνου θα είναι και 99 overall. Θα δούμε, άμα καταφέρω να υπογράψω σε άλλη ομάδα και εκτός Ιταλίας, θα τον φέρουμε μαζί μας αν έχουμε το budget. Και θα δούμε, άμα κάνει κάποια μεταγραφή ο Κοστούλας, θα σας το δείξω πριν να ξεκινήσουμε την τρίτη σεζόν. Επειδή από ό,τι φαίνεται μπορεί να μας διώξουν πάλι από την ομάδα που είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε με την Πάρμα στην πρώτη κατηγορία. Άμα πέσουμε, δεν θα μπορούμε να δούμε αρκετά στατιστικά, οπότε θα τα δούμε τώρα για να είμαστε σίγουροι όπως στην πρώτη σεζόν. Εντάξει, το overall μπορούμε να το δούμε, απλά το βλέπουμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Ανέβηκε άλλα 70 εκατομμύρια αξία του στα 270, 21 χρονών, 90 overall, πλέον έχει 91 pace, 90 shooting και σχεδόν 90 dribbling με 85 physical. Με λίγα λόγια, με οποιοδήποτε τρόπο δεν γίνεται να το σχηματίσει κανένας. Πάμε να δούμε αν είναι στους πρώτους scorer του πρωταθλήματος για αρχή. Και ναι παιδιά, είναι στους πρώτους scorer, έχει 12 goals, 25 match. Ουσιαστικά είναι μαζί με τον Ντιμπάλα στην 11 θέση, καθόλου κακό για 21 χρονών. Αλλά πρώτο σκόρερ της Νάπολη είναι ο Ζελίνσκι με 13 γκολ, που αν δεν κάνω λάθος δεν είναι επιθετικός. Δεν ξέρω τώρα γιατί ξέρω αρκετούς Ζελίνσκι, αλλά νομίζω είναι, παίζει στο κέντρο. Μέχρι στιγμής ο Κοστούλας έχει εκτός από αυτά τα 12 γκολ και άλλες συστάσεις σε άλλες διοργανώσεις όπως Κύπελλο Ιταλίας και Ευρώπη, που νομίζω είναι στο Europa League αυτή τη στιγμή η Νάπολη. Αυτή η σεζόν θα είναι, μπορεί, τελευταία του στην Νάπολη, μιας και το συμβόλαιο του λύγει σε αυτή τη σεζόν. Θα κάτσουμε και μια τέταρτη να δούμε αν θα πάρει μεταγραφή. Και αν δεν πάρει, θα το αφήσουμε εδώ στις τρεις σεζόν αυτές που έκανε στην Νάπολη, που είναι σίγουρα επιτυχημένες για αυτόν και έβγαλε και αρκετά χρήματα με τέτοια εξέλιξη. Τέλος της τρίτης σεζόν και μάλλον τελευταία, γιατί δύσκολο να πάρει μεταγραφή. Ναι, προφανώς και μας έδειξαν όπως είχαμε υπολογίσει, τώρα μας υπάρμα, αλλά είμαστε πρώτη κατηγορία τουλάχιστον, που είναι σημαντικό. Έβγαλε άλλες δύο assist και έβαλε άλλα 5 γκολ από την τελευταία φορά που το είδαμε πριν λίγο μαζί, σε 38 μάτς. Πολύ καλή σεζόν. Φαίνεται ένα striker που βοηθάει και στη δημιουργία, μιας και παίζει να έχει τις περισσότερες assist από όλους. Να έχει τις περισσότερες assist μαζί με Κβαρατσέλη, τον οποίο τον πέρασε στα πάντα. Ακόμα μια πολύ καλή σεζόν, μοιρασμένα στατιστικά. Να δούμε αν ανέβηκε
και άλλο το rating του από το 90 της τελευταίας φοράς που είδαμε. Πήγε 91 και 300 εκατομμύρια αξία. Κοντεύει νομίζω σε κυβικά Mbappé έτσι όπως εξελίσσεται. Πάμε να δούμε αν θα κάνει μεταγραφή μέχρι της αρχής της τέταρτης σεζόν και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης να δούμε και τι κατάφερε να κάνει με την Νάπολη, άμα πήρε κανένα τίτλο, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται, αν του δώσουμε κάποια σεζόν ακόμα μπορεί να πάει για χρυσή μπάλα. Βγήκε τρίτη Νάπολη, εντάξει, μακριά από τις δύο πρώτες, Γιουβέντους και Μίλαν, που κρίθηκε στη ισοβαθμία, δηλαδή διαφορά γκολ. Στο Κόπα Ιταλία αποκλειστήκαμε πάλι στα πρώιμη τελικά. Σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για κάποιο λόγο δεν είναι, οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι. Αφού τελικά δεν έφυγε από την Νάπολη ο Κοστούλας, τελειώνει εδώ η καριέρα του για μας στο βίντεο. Έφτασε και ανέβηκε κι άλλο. Πήγε 92 overall και ξεπέρασε 300 εκατομμύρια αξία. Σίγουρα με κάποιους τίτλους, ίσως κάποια άλλη ομάδα και μερικά λίγο βελτιωμένα στατιστικά να βάζει 20 plus goal και 10 plus assist, μπορεί να κέρδισε τη χρυσή μπάλα. Θα πω πετυχημένη καριέρα για τον Κοστούλα. Ήταν μια καλή σύντομη πορεία που είδαμε στην Νάπολη. Αφού τελειώσει η πρώτη μεταγραφική περίοδο, αυτό σημαίνει ότι έχει ανανεώσει με την Νάπολη και θέλουν να τον κρατήσουν για αρκετές σεζόν. Οπότε δεν συνεχίζουμε το rebuild. Αν και τώρα πρέπει να έχει ή Europa ή Champions League την Νάπολη. Γράψτε σχόλια αν θέλετε να δείτε κάποιο άλλο ταλεντάκι από κάποια άλλη ελληνική ομάδα και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο.